Αναστολή λειτουργίας για 14 ημέρες αποφασίστηκε για το ειδικό δημοτικό σχολείο της Ορεστιάδας μετά τον εντοπισμό 2 κρουσμάτων κορονοϊού στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ανοιχτές παραμένουν οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές της ειδικής αγωγής στον Εύρο. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν από το κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ τα τεστ, τα διαγνωστικά τεστ για τον COVID-19. Βρέθηκαν 2 θετικά κρούσματα, αφορούν εκπαιδευτικούς. Η μία εκπαιδευτικό σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τμήμα, η άλλη εκπαιδευτικό σχετίζεται με πολλά τμήματα. Υπάρχει και στα διαλύματα, επειδή η λειτουργία του ειδικού σχολείου έχει τους δικούς της κανόνες λειτουργίες, τα παιδιά δεν φοράνε μάσκες, οι αποστάσεις δεν κρατιούνται που πρέπει, συνεπώς κρίθηκε ότι στενές επαφές είναι αρκετές, γι' αυτό και προβαίνουμε σε κλείσιμο της σχολικής μονάδας για 14 μέρες, μετρώντας από το Σάββατο. Την επομένη δηλαδή τις μέρες που πάρθηκαν τα δείγματα. Στο ειδικό σχολείο της Ορεστιάδας διενεργήθηκαν μοριακά τεστ για τους εκπαιδευτικούς. Η φόρμα ιχνηλάτησης στέλνεται από τον υπεύθυνο COVID της σχολικής μονάδας. Επομένως, στάθηκε σε εμάς η φόρμα ιχνηλάτησης. Με βάση τη φόρμα ιχνηλάτησης προβαίνουμε εμείς σε διατύπωση γνώμης για κλείσιμο της σχολικής μονάδας. Οπότε γνωμοδοτήσαμε και έχουμε στείλει την απόφαση, την γνώμη μας, την έχουμε στείλει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε η προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα εκδώσει την απόφαση για κλείσιμο του σχολείου. Μοριακά τεστ διενεργήθηκαν και στις δομές ειδικής αγωγής στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έλαβε το πρωί της Δευτέρας δείγματα από εκπαιδευτικούς. Τα δείγματα αυτά θα εξεταστούν από τα εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Είναι το συνεργείο εδώ, το οποίο στη συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και με την κυρία Κοσμαδάκη ήρθαν στο σχολείο μας στα πλαίσια της πρόληψης εδώ και έγινε ένα τεστ για όλους τους συναδέλφους όλων των βαθμίδων εδώ στο κέντρο ειδικής αγωγής που υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι από το νηπιαγωγείο, δημοτικό, από το ΕΚ, από το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο και από το ΚΕΣΥ. Όλοι οι συνάδελφοι σήμερα ήρθανε γιατί νομίζω η ευαισθησία του καθενός ήταν μόνος του όποιος ήθελε στα πλαίσια της πρόληψης να δει αν τυχόν είναι θετικός ή αρνητικός για να μπορέσει να προφυλάξουμε τα παιδιά περισσότερο και τους εαυτούς μας και τους συναδέλφους μας. Τα ειδικά σχολεία είναι τα μοναδικά που παραμένουν ανοιχτά στη χώρα σε περίοδο πανδημίας. Για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών λαμβάνονται μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται ακόμα και στις διαδικασίες μεταφοράς των παιδιών. Στο λεωφορείο γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών. Κάθε μέρα πριν ανέβει στο λεωφορείο έρχεται εδώ με μάσκες οπωσδήποτε όλοι οι συνάδελφοι, με γάντια ειδικοί που τα γίνονται κάποιες αλλαγές των παιδιών ή τα ρούχα τους ή οτιδήποτε άλλο. Ο χώρος μέσα υπάρχουν οι καθαρίστρες που καθαρίζουν, οι συνάδελφοι τα αντικείμενα, τα πάντα με αντισηπτικά, οτιδήποτε προβλέπεται από όλες τις συνθήκες, για την καλύτερη υγιεινή, το τηρούμε. Τα ειδικά σχολεία είναι τα μόνα σχολεία που έχουν απομείνει ανοιχτά, ξεκινάει η δεύτερη εβδομάδα. Ουσιαστικά έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα σχολεία ανοιχτά, εάν βέβαια η κυβέρνηση έπαιρνε όλα αυτά τα μέτρα που ζητάνε εδώ και 7-8 μήνες οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές, αυτά τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την αραίωση των μαθητών, με τα επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ εκπαιδευτικούς και προσωπικό και μαθητές, με όλα, εν πάση περιπτώσει, εκείνα τα μέτρα, με τις καθαρίστριες, τα ατομικά μέσα υγιεινής και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κρατήσουν τα σχολεία ανοιχτά. Τα ειδικά σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά, αλλά με την εξασφάλιση όλων των όρων υγιεινής.